Καλησπέρα. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε πόσο νερό πρέπει να πίνουμε μέσα στη μέρα. Στην υγειά σου. Ισχύει αυτό που λέμε ότι πρέπει να πίνουμε 6 με 8 ποτήρια νερού τη μέρα? Οι καφέδες μετράνε στην συνολική πρόσληψη των υδρών που λαμβάνουμε? Σε αυτά τα ερωτήματα θα απαντήσουμε σε αυτό το βίντεο. Ειδικά παλιότερα, αλλά μέχρι και σήμερα, δίνονταν η συμβουλή να πίνουμε 8 ποτήρια νερό οπωσδήποτε μέσα στη μέρα. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει, διότι ο κάθε ένας από εμάς έχει διαφορετικές απαιτήσεις σε υγρά μέσα στη μέρα του. Είναι κάτι που εξαρτάται από το μέγεθος ενός ατόμου και από την κίνηση, από την άσκηση που έχει μέσα στη μέρα. Κάποιος πιο ψηλός και ογκώδης έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις σε υγρά από κάποιον ο οποίος είναι λιγότερο ογκώδης και κοντός. Ενώ κάποιος που κουνιέται πολύ μέσα στη μέρα του και έχει πολλές ώρες άσκησης έχει φυσικά περισσότερες ανάγκες σε υγρά από κάποιον που δεν κουνιέται, περνάει όλη τη μέρα ίσως σε ένα γραφείο ή σε ένα καναπέ και δεν έχει καθόλου άσκηση στην καθημερινότητά του. Προκειμένου κάποιος να καταλάβει πόσο νερό το αναλογεί μέσα στη μέρα, φαίνεται ότι ο καλύτερος δείκτης είναι η δίψα του. Το αίσθημα, αυτό που σου λέει να καταναλώσεις νερό εκείνη τη στιγμή. Δεν πρέπει να το αγνοούμε, αλλά αντίθετα να καταναλώνουμε το νερό γιατί ο μηχανισμός για κάποιο λόγο υπάρχει. Βέβαια, αυτό δεν φαίνεται να λειτουργεί πολύ καλά στους ηλικιωμένους, οπότε σε αυτές τις κατηγορίες ατόμων θέλουμε να πίνουν λίγο παραπάνω από ό,τι τους δείχνει το σώμα τους. Οι καφέδες μετράνε συνολική πρόσληψη των υγρών μέσα στη μέρα. Φυσικά και μετράνε, παλιότερα πιστεύαμε ότι είχε μια διουρητική δράση ο καφές, αλλά πλέον τα αποτελέσματα της έρευνας μας δείχνουν ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Το αλκοόλ από την άλλη, το αλκοόλ είναι λίγο πιο περίεργο διότι 3 ώρες μετά την κατανάλωσή του έχει μια διουρητική δράση, αλλά 6 ώρες μετά την κατανάλωσή του έχει μια αντιδιουρητική δράση για τις επόμενες 12 ώρες. Στο σύνολο βέβαια των 24 ωρών δεν έχει κάποια επίδραση στα υγρά του σώματος, οπότε δεν μας επηρεάζει τόσο πολύ. Πριν από λίγο σου είπα ότι η δίψα είναι ένας εξαιρετικός δείκτης που σου δείχνει πόσα υγρά σου αναλογούν μέσα στη μέρα. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει για τους αθλητές, οι οποίοι όταν είναι αφυδατωμένοι κατά 3 με 4% από το σωματικό τους βάρος έχουν μια σημαντική επίπτωση στην αντοχή τους και στη δύναμή τους κατά την άσκηση. Οπότε και εκεί θέλουμε να λαμβάνουν λίγο παραπάνω νερό, λίγα παραπάνω υγρά από αυτά που τους δείχνει η δίψα τους. Γιατί η δίψα είναι ένας μηχανισμός που εμφανίζεται όταν είμαστε ήδη αφυδατωμένοι κατά 2% από το σωματικό μας βάρος. Οι επιστήμονες του χώρου έχουν δώσει διάφορες συστάσεις και σε αυτό το βίντεο θέλω να σου πω τη σύσταση του Άλαν Άραγκον που σου λέει ότι ακριβώς 20 λεπτά πριν την άσκηση θέλουμε να λαμβάνεις περίπου 180 με 300 ml νερού έτσι ώστε να ξεκινήσεις πολύ καλά ενυδατωμένος, ενώ κάθε 20 λεπτά θέλουμε να λαμβάνεις περίπου 200 ml νερού μαζί με μίξη ηλεκτρολιτών, υδατανθράκων και πρωτεϊνών που λειτουργούν σαν σφουγγάρια ώστε να απορροφάς καλύτερα το νερό στην κυκλοφορία του σώματός σου. Ο Lyle McDonald από την άλλη σου δίνει τη σύσταση το χρώμα των ούρων σου καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας να είναι διαυγές, υπόλευκο, υποκίτρινο, και σου λέει ενδεικτικά ότι αν κατουράς περίπου 5 φορές μέσα στη μέρα και περίπου 2 φορές μετά την προπόνησή σου, τότε είσαι ενυδατωμένος σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Αυτά είχα να σου πω για το σημερινό βίντεο. Δεν ισχύει ο μύθος ότι πρέπει να πίνεις οπωσδήποτε 8 ποτήρια νερό μέσα στη μέρα σου. Οι καφέδες μετράνε κανονικά και οι απαιτήσεις σου έχουν να κάνουν κυρίως με τη δικιά σου περίπτωση. Η δίψα είναι ένας εξαιρετικός δείκτης που σου δείχνει πόσο νερό σου αναλογεί, αλλά αν είσαι αθλητής πρέπει να πίνεις λίγο παραπάνω έτσι ώστε να μην πέφτει η απόδοσή σου. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα thumbs up και μια εγγραφή γιατί θα μου βοηθήσει πολύ στα καθημερινά βίντεο που βγάζω. Μέχρι το επόμενο, να είσαι καλά, είστε πανδύν.